souls that talk around me. It's a pleasing fact that you truly ignore them. I think I can persuade you for whatever I really want to. Beautiful mask. Oh, I'm such a performer. Tell me your silly desire. I can manipulate you, but yet I get your admire. I like to make plans for me. Oh,
πήγε το όνομα πριν πω στην πάντα. Κάνανε αυτή πρόβα, παίζανε μεταξύ του. Λέγαμε χαζομάρε, παιδί μου. Και ένα πράγμα σε ένα παγκάκι. Και βγήκε αυτό. Ναι. Σε ένα κλίμα χαβάλι. Αλλά τότε δεν είχαν μεγάλα σχέδια, ήταν απλά ένα πράγμα, δεν το λέμε Ισταμπούλ. Τώρα το μετανιώνουν κάθε πρωί, αλλά είναι πολύ δεν καταλαβαίνει ο κόσμος πολύ τι σημαίνει. Δηλαδή μου λένε τι σημαίνει, ξέρω, αν είναι σοκόκαλο. Υπάρχει και ερμηνεία Ισταντομέρ. Ναι, αυτό είναι για το ελληνικό στόμα. Είναι τουρκικός γύρος, ναι. Γνωριστήκαμε με τον Μπάρι, ήμασταν μαζί σε μια ορχήστρα. Γνωριστήκαμε εκεί, ο Πέρις εκείνον τον καιρό πειραματζόταν με κάποια melodic, black, metal, κάτι ορχιστρικά μυστήρια κομμάτια, τα οποία δεν τα θυμάμαι τώρα, ούτε αυτό που αστύχημα. Μπορούσα να δοκιμάσω σε ένα κομμάτι να γράψω κάτι που ίσως να ταιριάζει έξω. Το γράψαμε, πήρα μερικές συναυλίες σαν guest. Να πω την αλήθεια, με ενδιαφέρει η άποψή του σαν μουσικό, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το όργανο που έπαιζε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έπαιζε. Δηλαδή και μαντολίνο να έπαιζε, θα τον έλεγα, έλα κάτι να κάνεις. Θεχόμουν. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί λύνει πάρα πολύ τα χέρια συνθετικά. Το να έχεις ένα ακόμα έξτρα όργανο στην πάντα. Ένα μεταλλάσσο, συμφωνήστε. Ο Κώστας και ο Γιάννης είναι οι πιο κλασικοροκάδες μέσα στην πάντα, οπότε γενικώς παίρνουν τις επιρροές τους από 60 κάτι με... μέχρι 80, παιδί μου.
soul of the walk down. Got my middle finger in time. And I'm down with all the boots down. No one's gonna overlay. Got my soul of the walk down. Take ground, middle finger in time. Sky to find out the star was fallen. I always miss those moments, but wasn't envy of those who sit. I see the love in the stars, in order to find the fallen ones. With only music lore, the sky is silence. Thank you.
Πολύ εύκολο να ακούσει ό,τι θες. Υπάρχει το Ιντερνετ, την παίρνει στο YouTube, ακούς τα πάντα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοδήποτε από εμάς, οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα πλέον, που έχει ακούσματα μόνο από το έτσι που παίζει. Τώρα πια παίζουμε λίγο ή πολύ, επίσης όρις όλοι. Οπότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι απλά να γίνεις καλύτερος σε αυτό που θες να κάνεις. Η ψηφιακή αγορά είναι το μέλλον πλέον. Δεν μπορεί να περιμένει ότι η δισκογραφία θα σου φέρει κέρδο στην εποχή που ζούμε. Απλά ξεκινά, σε έχει την τρέλα και κάποια στιγμή έχει τη ζωή και σε κουπανάει. Και μετά λες, έχω την τρέλα, αλλά δεν έχω χρόνο, δεν έχω τα μέσα. Θέλω να κάνω μια συναυλία, αλλά δεν θα έρθει κόσμο να με ακούσει. Δηλαδή το πράγμα γίνεται πολύπλοκο μετά από ένα σημείο και χρειάζεται κάποιου πόρου. Πρέπει δηλαδή να δεχτεί τις πόρες, όχι μόνο χρηματικούς. Πλέον, ναι, κάποια μπάντα θα στηριχτεί από άτομα τα οποία θα θέλουν όντως να ενισχύσουν, ας πούμε. Έχεις ανταγωνιστείς πάρα πολύ κόσμο, είτε σε άποψη ήχου και σε αισθητική άποψη φυσικά. Εγώ δεν το βρίσκω κακό αυτό. Επίσης, το να πάω να δώσω λεφτά για ένα δίσκο ακούγοντας ένα single, πάλι, δηλαδή έχουμε ξεφύγει λίγο από την εποχή του single, για το πω στο λόγο ότι είναι προσβάσιμος ο δίσκος. Και αυτό που είπαν και τα παιδιά, ότι τώρα όποιοι θέλουν και πραγματικά υποστηρίζουν τη σκηνή, θα τη στηρίξουν. Θα πάρουν ένα συντάκι, θα πάρουν ένα μπλουζάκι. Βασικά δεν χρειάζεται καν να πάρει τη μουσική. Δηλαδή, μας ενισχύουν πάρα πολύ με τα μπλουζάκια. Ο κόσμος και εννοείται πως μας ενισχύει και η παρουσία σου στα live.
myself another bar and take vegetarian estate. A trim for the birthday. I felt something deeper and from inside a curl breast heart had changed. I heard a call from the wind for a change.
See ya.
βρεθήκαμε να ξαναπαίζουμε. Αλλάξαν και αρκετά μέλη στο, στο δεύτερο δισκάκι. Προφανώς κάναμε μια πολύ πιο καλύτερη παραγωγή, ας πούμε. Δηλαδή, δώσαμε πολύ βάρος στην παραγωγή. Να διευθύνσουμε και τον Κωστή. Ναι. Και ο Κωστής μας βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ ο Κωστής στο δεύτερο EP. Ένα πενταρικάκι μετά. Είναι αυτό που τους λες, δεν είναι χαμηλώνω, υποσυνείδητα πιστεύω ότι χαμήλωσε. Ωραίες τις έπαιζε σχεδόν σε όλα τα κομμάτια, εκτός από την διασκευή. Κι εγώ έπαιζα σε όλα τα κομμάτια. Εντάξει, τι είπα να είχα. Έλα τώρα που είχες την πάνω. Εντάξει, είχα μια Βαγγέλη. Πριν από μένα δεν είχες τίποτα. Ναι. Σκότος. Θεσσαλονίκη είναι μια μικρή σκηνή γενικά. Mm. Δηλαδή, το κοινό έχει κάποιες προτιμήσεις. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να κάνουν μήνες να έρθουν αυτά που θέλει το κοινό. Και πολλές φορές θα πάνε σε αυτό που πριν, θα πάνε να δουν κάτι επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μεγάλα stage δεν υπάρχουν πολλά, η αλήθεια είναι, για μικρές μπάντες. Υπάρχουν, ναι, απλά είναι λίγα και είναι λίγο δύσκολο να τα κλείσει. Μετά από εκεί πέρα είναι μικρά. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εντάξει, εμένα ίσα ίσα ίσως πιο πολύ μου αρέσει αυτό. Τα σχέδια μας για το μέλλον είναι να βγάλουμε σίγουρα έναν full length δίσκο. Αυτό ίσως καθυστερήσει λιγάκι, μια λόγω υποχρεώσεων. Το οπότε ναι, πρέπει να πάμε σαν το και μετά μάλλον. Το βλέπω, το δίσκο. Το πιο δυνατό εμπόδιο είναι αυτό. Δηλαδή για να καθυστερήσει, όχι για να μην γίνει. Και πολλά live όσο μπορούμε. Να γίνουμε πλούσιοι, διάσημοι. Και να κλείσουμε τον κόσμο. Να παίζουμε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από οποιονδήποτε. Το κόσμο να τρελαίνει στα live. Να έχουμε πάρα πολλούς φαν. Αυτό το κόψεις έτσι. Εννοείται. Got a long brown hair. Oh, that's
La la la.